Στα δικαστήρια προσφεύγουν οι συνδικαλιστές του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα τα μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίων Νήσων. Διεκδικούν τη θέσπιση συγκεκριμένου πλαισίου τόσο για το ωράριο εργασίας όσο και για τα οφειλόμενα ρεπό. Σε τοπικό επίπεδο, ο αριθμός των οφειλόμενων ρεπό φτάνει ακόμα και τα 18 χρόνια. Στο πυροσβεστικό προσωπικό που εργάζεται πέραν του κανονικού δεν προβλέπεται οικονομική αποζημίωση. Από πού προκύπτει η εργασία του πυροσβεστικού προσωπικού πέραν του κανονικού? Η εργασία του πυροσβεστικού προσωπικού πέραν του κανονικού προκύπτει από τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Από τις επίσημες αργίες, από τις πρόσθετες υπηρεσίες προκειμένου να εφαρμοστεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, αλλά και από τις επιφυλακές. Επιφυλακές είτε βάσει του άρθρου 6 του νόμου 4662 του 2020 με τους δείκτες επικινδυνότητας, είτε από συμβάντα. Για όλες αυτές λοιπόν τις υπηρεσίες, για όλη αυτή την εργασία που παρέχει ο πυροσβεστικός υπάλληλος πέραν του κανονικού, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που περιέγραψα παραπάνω, δεν αποζημιώνεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Πάτρα οφείλονταν συνολικά 8.648 οκτάωρα ρεπό στους 98 πυροσβέστες του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού. Σε επίπεδο νομού συνολικά, τα ρεπό που οφείλονται ξεπερνούν τις 12.000. Η κείμενη νομοθεσία για αυτές τις περιπτώσεις προβλέπει ότι ο πυροσβεστικός υπάλληλος που θα εργαστεί πέραν του κανονικού, η υπηρεσία του σημειώνει τις ώρες που εργάστηκε παραπάνω με σκοπό να του τις αποδώσει υπό μορφή ρεπό κάποια άλλη ημερομηνία που δεν θα δουλεύει. Ωστόσο όμως, που δεν θα εργάζεται. Ωστόσο όμως, δεν έχει προβλεφθεί συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο απονομής και χορήγησης των ρεπό. Με αποτέλεσμα, από το 2002 μέχρι και σήμερα, να έχουν συσσωρευτεί ατελείωτες ώρες εργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού πέραν του κανονικού, υπερεργασίας, απλήρωτης εργασίας, και δεν μπορούν να αποδοθούν. Για τους λόγους αυτούς, η Ένωσή μας, το Προεδρείο της Ένωσής μας, διά του Προέδρου της, ξεκίνησε δικαστική διαδικασία. Καταθέσαμε δικαστική διαδικασία. Όχι μόνο κινηθήκαμε δικαστικά, όχι μόνο για να αποπληρωθούν τα οφειλόμενα ρεπό από το 2002 μέχρι σήμερα, αλλά και να θεσμοθετηθεί πλαίσιο απονομής, χορήγησης και αποζημίωσης από εδώ και στο εξής, στο πυροσβεστικό προσωπικό, εφ' εξής. Ήδη χθες, 14 Εβδόμου 2021, το Προεδρείο της Ένωσής μας, διά των δικηγόρων μας, διά του νομικού μας επιτελείου, καταθέσαμε τη σχετική διαδικασία στα αρμόδια δικαστήρια. Εκείνο που ζητούν οι πυροσβέστες είναι η πληρωμή των οφειλόμενων αναπαύσεων και η θεσμοθέτηση ενός πλαισίου λειτουργίας.